Την πρόθεση της κυβέρνησης να προβαίνει σε κατασχέσεις λογαριασμών οφειλετών λόγω ΦΠΑ έχει ξεκινήσει τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το Υπουργείο των Οικονομικών και άμεσα αναμένεται να δοθεί η σχετική εντολή και στις εφορίες. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει έντονη διαμαρτυρία των επαγγελματιών οι οποίοι τονίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι αυτή δεν είναι λογική, θυμίζει άλλε καταστάσει, κυρίω ανθρώπου που δρούν τη νύχτα και παράλληλα υπενθυμίζει στο κράτο και τι δικέ του υποχρεώσει, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό αρνείται να καταβάλει τα όσα οφείλει του επαγγελματίες και μάλιστα αυτά έχουν άμεση σχέση και με το ΦΠΑ. Αυτή τη διαδικασία του εκβιασμού τη βλέπουμε σε αυτό που λέγεται ε, μπράβη, ε, τοκογλυφία, ό,τι έχει σχέση με παρανομία. Τώρα το ότι φτάσαμε το κράτος κάθε φορά που βγάζει ένα νόμο και θέλει να εισπράξει από αυτούς που δεν έχουν χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο της πίεσης ή μέσω των κατασχέσεων ή μέσω των κατασχέσεων των σπιτιών ή μέσω των κατασχέσεων του λογαριασμού φαίνεται ότι πάμε πολύ στραβά και μάλιστα απορώ πως ο κόσμος ακόμη αν και το έδειξε εδώ στη δράμα ότι είναι αγανακτισμένο με τη συμμετοχή του στην απεργία, πώ δεν έχει αγανακτήσει όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται μια κυβέρνηση με αυτή τη λογική. Δηλαδή, έχει σήμερα, να, για να καταλάβουμε τι λέμε, έχει σήμερα όλου του λογαριασμού, όλε τι προποθέσει να μπει σε οποιονδήποτε λογαριασμό έχει άνθρωπο στην Ελλάδα, μέσα στου λογαριασμού τη τραπέζη και να δει αν έχει λεφτά. Από αυτόν που έχει να τα πάρει. Τώρα, επειδή μιλάμε για ΦΠΑ, Σαφέστατα, άμα έχει πράξει να το πάρει, αλλά για να αναρωτηθώ εγώ, αν έχει κόψει ένα τιμολόγιο στην, ομαρχ... στην περιφέρεια, αν έχει κόψει ένα τιμολόγιο στην δημαρχία και η δημαρχία κάνει να τον πληρώσει δύο-τρία χρόνια. Δύο-ένα χρόνο. Τι φταίει αυτό για να τον πάρουν από το λογαριασμό του ή ακόμη και να του κατάσχουν τα σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σκέφτονται. <Λε> δηλαδή, γιατί με βάζουν εμένα να γανακτώ απέναντι στο κράτο. Το κράτο είναι συνεπή. Το ΦΠΑ δεν έχει κάνει επιστροφή που χρειαστά στι επιχειρήσει. Γιατί να μην πάω κι εγώ να καταστρέψω το σπίτι του Σαμαρά ή του λογαριασμού του Σαμαρά ή του Στουρνάρου ή οποιοδήποτε. Γιατί έχω ένα επιστροφή ΦΠΑ και δεν το έχω πάρει. Δηλαδή, άρα το πρώτο που είχα πει ότι ξέρει. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που κινείται με τα συμπτώματα ή με τις λογικές της νύχτας, δεν φαίνεται να είναι πολύ